Αυτό όμως, κυρίες και κύριοι, που έχει κάνει φοβερή και δυσάρεστη και άσχημη εντύπωση, αλγινή εντύπωση στους Έλληνες πολίτες, και το εισπράττουμε και από τα τηλεφωνήματά σας και από τα μηνύματά σας, είναι η εν συνόλο συμπεριφορά και εμφάνιση αυτού του αρτσούμπαλου αρκουδιάρη πρωθυπουργού, γιατί αρκουδιάρη πρωθυπουργό έχουμε, δεν έχουμε πρωθυπουργό σοβαρό άνθρωπο, ο οποίος έχει παχύνει, έχει γίνει σαν ένα μπάζο κυριολεκτικά, και ο οποίος δεν ήξερε ή δεν είχε την στοιχειώδη λογική την ώρα της ανάκρουσης του Εθνικού Ύμνου της Ελλάδος και της Γαλλίας να σταθεί προσοχή μπροστά στον άγνωστο στρατιώτη. Εν αντιθέση με τον κύριο Ολάντ, που προσωπικά δεν μου είναι συμπαθής, πρόκειται για ένα δελειρό υποκείμενο του γαλλικού εβραιομασονισμού, υποτακτικό των ξένων τραπεζών, δεν μου είναι καθόλου συμπαθής. Αλλά παρόλα αυτά, ο κύριος Ολάντ κράτησε τους τύπους και στάθηκε τουλάχιστον προσοχή ο άνθρωπος, όπως στέκονται όλοι οι παγκόσμιοι πολίτες σε κάθε χώρα τους, την ώρα που ακούν τον εθνικό τους ύμνο. Το ίδιο ο κύριος Καμένος. Και σε κύριε, αυτός είναι ο αρκουδιάρης, ανθέληνας, τουρκόσπορος πρωθυπουργός της χώρας. Δεν ήξερε ή δεν ξέρει ή δεν τούμαθαν ποτέ ο Μακαρίτης, ο εργολάβος πατέρας του, που συνεργαζόταν με τον Παπαδόπουλο και τον Ιωαννίδη και τον Πατακό, δεν τούμαθαν ότι στον Εθνικό Ύμνο πρέπει να κάθονται σούζα. Προσοχή ρε μαλάκα! Γράφουν πολλά μπλοκ του διαδικτύου. Εντός εισαγωγικών. Προσοχή βρε αρχιμαλάκα. Γράφουν πολλά μπλοκ του διαδικτύου. Ανοίξτε λοιπόν τα μάτια σας, κύριοι που είστε στο γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, και διαβάστε αυτά που γράφουν πολλά μπλοκ του διαδικτύου. Έτσι αποκαλούν τον πρωθυπουργό της χώρας. Αυτός είναι ο σεβασμός προς τον πρώτο πολίτη της χώρας μετά τη μαριονέτα που επιλέξατε ως πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας? Προσοχή ρε! Δεν στο έχω μάθει στο σχολείο! Αλλά σε ποιο σχολείο πήγες για να στο μάθουν? Για να δούμε, κυρίες και κύριοι, και κάποιες άλλες φωτογραφίες από αυτό το ζώο, το όρθιο ζώο. Αν αυτός, κυρίες και κύριοι, είναι πρωθυπουργός, εγώ λυπάμαι, δηλαδή, πιστέψτε με, σέβομαι πάρα πολύ το θεσμό. Είναι πρωθυπουργός της Ελλάδος, είναι πρόεδρος ελληνικής κυβερνήσεως. Κοιτάξτε να δείτε ένα στυλ. Την ώρα που ανακρούεται ο εθνικός ύμνος, ακούγεται ο εθνικός ύμνος της χώρας μας. Και η μασαλιώτησα. Πάει να πει αυτό. Και ξένος εθνικός ύμνος να ακουγότανε, πάλι το ίδιο θα ήταν. Κι ο Σολάντ είναι σούζα, κι ο Καμένος. Καλά κι αυτός. Δεν ξέρω. Κοιτάξτε να δείτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ να δείτε. Τον έχει πάρει και τον έχει σηκώσει. Κοιτάζει το φακό, το τηλεοπτικό φακό, με ένα βλακώδες ηλίθιο ύφος. Δηλαδή, τι μας βρήκε καινούριος Τζέφρι? Τι παθαίνει, κυρίες και κύριοι, κάποιος που γίνεται πρωθυπουργός της Ελλάδας? Παθαίνει μαλάκινση εγκεφάλου? Ή τελικά αυτή η θέση είναι μόνο για βλάκες? Διότι τα τελευταία χρόνια όλοι αυτοί που υπηρέτησαν ως πρωθυπουργοί της χώρας ήταν είτε μαριονέτες, εδώ ο άνθρωπος, από ό,τι φαίνεται, είναι μαριονέτα. Έχει μπει στο ρόλο της μαριονέτας ή του έχουν ρουφήξει με ένεση τη φαιά ουσία του εγκεφάλου του. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Ή του ελέγχουν το μυαλό. Τι άλλο να υποθέσω? Εγώ δεν πιστεύω σε τέτοιες θεωρίες συνωμοσίας. Αλλά φαίνεται ότι ο άνθρωπος έχει πάθει μαλάκινση εγκεφάλου. Άρα λοιπόν, δύο τι να συμβαίνουν. Ή σε αυτή τη χώρα η θέση του πρωθυπουργού είναι μόνο για μαλάκες, και δυστυχώς αυτό μας προσβάλλει όλους ως λαό και ως ενότητα, ως πατριωτική ενότητα ενός ολόκληρου λαού, ή δεν μπορώ να υποθέσω κάτι διαφορετικό. Να πω τι? Για να δούμε και κάποιες άλλες φωτογραφίες. Είναι την ώρα που ακούγεται ο εθνικός ύμνος. Να μου πείτε, στέκεσαι στη λεπτομέρεια. Μα ποια λεπτομέρεια?
Έχει γίνει σ' άλλος. Κοιτάξτε εδώ να δείτε. Ανοιχτά τα πόδια λες και είναι έτοιμος να γαμίσει. Μπροστά στο μνημείο του αγνώστου. Λυπάμαι που εκφράζομαι έτσι. Πώς να εκφραστώ. Τι να πω δηλαδή απόψε. Τι να πω για αυτόν τον απίστευτο τύπο που θέλει να κάνει τον πρωθυπουργό της χώρας και τον στηρίζουν ακόμα και μέσα μαζικής ενημέρωσης που δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει αύριο το πρωί. Κοιτάξτε το να δείτε εδώ. Λες και έχει στηριχθεί σε κάποια όρατη μαγκούρα. Σε κάποια όρατη ομπρέλα. Μα είναι δυνατόν. Μήπως τον κινούν. Μήπως τον έχουν με σπάγκο. Μια μαριονέτα κανονική δηλαδή. Δείξτε, έχουμε και άλλες φωτογραφίες. Όλες να τις δείξετε, δεν έχουμε μόνο αυτές. Δείξτε όλες τις φωτογραφίες. Μετά από λίγες ώρες, κυρίες και κύριοι, απόψε δηλαδή αυτή την ώρα, στον γκάζι λέει σε ένα μαγαζί γαλλικό, κοιτάξτε το να δείτε εδώ, κοιτάξτε το. Το ένα πόδι στη... Κοιτάξτε να δείτε στυλ. Το ένα πόδι στη Δύση. Μα θα πιαστώ από... Ναι, από λεπτομέρειες θα πιαστώ. Τι έχει πάθει αυτός ο άνθρωπος. Πού βρίσκεται, σε ποιο κόσμο. Τι του δίνουν βαρβιτουρικά σαν τον Έλβις Πρίσλεϊ.